Σε δίκη παραπέμπονται 4 νηπιαγωγοί, οι οποίοι στη διάρκεια του μαθήματος σεξουαλικής αγωγής μίλησαν στα παιδιά για τα γεννητικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία. Το γεγονός εξόργησε γονέα, ο οποίος κατέθεσε μήνυση εναντίον των εκπαιδευτικών με το αιτιολογικό ότι το παιδί του τραυματίστηκε ψυχολογικά. Ήταν μια παρέμβαση την οποία οι εκπαιδευτικοί είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Και από το Υπουργείο είχαν κάθε δικαίωμα με την άδεια του ΙΕΠ, αλλά και πρακτικά, δηλαδή είχαν συζητήσει με όλους τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να λέει ότι ένα μάθημα και η αναφορά στα γεννητικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία θα μπορούσε να τραυματίσει ένα παιδί. Η Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικός, ειδική σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, μίλησε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και στο Λευτέρη Κουμαντάκη για τα παράδοξα της ελληνικής πραγματικότητας. Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι εκπαιδευτικοί μάθαιναν στα παιδιά για τη σεξουαλική αγωγή, με τίτλο «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», απέσπασε το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στη Σεξουαλική Αγωγή 2019 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρόγραμμα το δουλεύαμε στο Ρέθυμνο για αρκετά χρόνια, σε συνεργασία και με πιλωτική έτσι εφαρμογή του με πολλούς εκπαιδευτικούς και νηπιαγωγείων και πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στο Ρέθυμνο. Είχε πάρει την έγκριση του ΙΕΠ, δηλαδή ήταν ένα υλικό εγκεκριμένο, που σημαίνει για μας, από τη στιγμή που είναι εγκεκριμένο υλικό, σημαίνει ότι μπορούμε να ασχοληθούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό στις τάξεις μας. Η κυρία Γερούκη εξήγησε ότι το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής διδάσκεται εδώ και χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε ότι τα παιδιά μέσω της γνώσης μπορούν να διδαχτούν πολλά, προστατεύοντας παράλληλα τον εαυτό τους. Εμείς σαν γονείς και εμείς σαν εκπαιδευτικοί και γονείς, αλλά και ο κάθε ένας γονιός που μας ακούει, περισσότεροι κάποια στιγμή στα παιδιά έχουν μιλήσει μέσα από κάποιο βιβλίο για το σώμα και για τα γεννητικά όργανα. Δηλαδή θα είχαμε χιλιάδες, εκατομμύρια τραυματισμένους ανθρώπους να περπατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πέρα όμως από το ειρωνικό του πράγματος, η αλήθεια είναι ότι όλες στη βιβλιογραφία αναφέρεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να έχουν αίσθηση των γεννητικών τους οργάνων και των κανόνων γύρω από τα γεννητικά όργανα, είναι πολύ ευκολότερο να γίνονται θύματα κακοποίησης, παρενόχλησης. Η εκπαιδευτικός τόνισε την ανάγκη αναφοράς στα παιδιά για τα γεννητικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία. Θα κάναμε αυτή τη συζήτηση αν ξαφνικά εγώ σας έλεγα πώς να μιλήσω στο παιδί μου για τη μύτη του με έναν τρόπο ώστε να μην τραυματιστεί, να μην στιγματιστεί. Θα μου πείτε ότι είναι μια πάγια λογική η οποία επικρατεί γενικώς λαθασμένη. Είναι εντελώς λαθασμένη. Έτσι. Είναι μια λογική η οποία ουσιαστικά καλύπτει ενοχικά τα γεννητικά μας όργανα. Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα τόσο του Ρεθύμνου όσο και των Χανίων αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων έχουν ταχθεί υπέρ των νηπιαγωγών που διώκονται και έχουν ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές ότι πρόκειται για μάθημα εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.